Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, έχουμε σφύριγμα. Okay. Μας έκοψαν λίγο τη φορά, δεν πειράζει. Σας καλωσορίζουμε από τη Sonic Arena για την αναμέτρηση, για την knockout αναμέτρηση μεταξύ Anatolian Jazz και Salonika Titans. Δύο ομάδες έχουν φτάσει στην φάση των 16. Ένας αγώνας, αυτός που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, θα μας δείξει ποια ομάδα θα προχωρήσει στους 8 στην Evolution League. Λίγα η οποία ξεκίνησε μέσα τη σεζόν. Πρώτο τρίποντο για τον Αξά δεν ήρθε. Και αμέσως στην άλλη πλευρά του γηπέδου, Θανάσης Οδοντίδης κάνει το 2-0 για την ομάδα του. Έχουμε σφύριγμα. Το 24. Στρέφουμε σε λίγο. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στο παιχνίδι. Μία ακόμα διακοπή. Δεν μας θέλει λίγο στην αρχή. Δεν πειράζει, θα δεσταθούμε και εμείς και οι παίκτες. 2-0 λοιπόν το σκορ. Οι ομάδες έχουν τερματίσει στην regular season 6-2 και 2-5 αντίστοιχα στη δεύτερη και 7η θέση. Και μία ακόμα επίθεση για τους Salonika Titans. Μέχρι μέσα είναι άστοχος κατά τη διαδικασία. Είναι κλασικός. 7 παίκτες στον πάγκο των Jazz. Και 9 στον πάγκο και στο πακέτο για τους Titans. Συνολικά 7 παίκτες του Τζαζ. Ροντίδης, ο Τζαζ πήγε και πάλι σε μια προσωπική ενέργεια και πάλι δεν δικαιώθηκε. Ροντίδης με ένα παρόμοιο τρόπο βάζει ένα ακόμα καλάθι, διπλασιάζει τους πόντους της ομάδας του και τους δικούς του προσωπικούς. 4-0. Εδώ είναι και ο Ντελανδρέας. Τους κάθεται στον πάγκο σου, για 3 άστοχος. Ο Νίρας ο οποίος ήταν και στο Ιβανόφιο κάποιες μέρες πριν για να παρακολουθήσει τον μεγάλο τελικό του development και τον συμπαίκτη του Γιώργου Αξά, ο οποίος ο αρχικός των respect κατάφερε να κερδίσει μαζί με την ομάδα τους Bad Boys. Κόπηκε φυλάκια πολύ εντυπωσιακά. Μαρισάκης Μαγκύρου Αξάς. Δεν θα πάρει το τρίποντο αυτή τη φορά. Καλό πάσιν γκέιμ, θα λάθος από ένα σημείο που του αρέσει πολύ. Είναι άστοχος όμως. Παντή στο rebound. Ήταν Salonika, οι οποίοι παίζουν με Essence πρωταθλητή. Ο Αξάς έχει ξεκινήσει στην αρχική πεντάδο. Ο Παντής βρήκε τείχο. Δεν υπάρχει φάουλ επιθετικό ή αμυντικό. Έχει χάσει την μπάλα από το χέρι του. Οπ, Αξάς δίνει και με το βαθιάδι. Όλα καλά. Καλογύρου, θα βάζει την επίθεση να μας κάνει για να δώσει ένα screen πολύ δυναμικά. Αξάς, ποιος παίζει όχι σε θέση 1 μέχρι στιγμής. Αυτή την επίθεση στο 2 αποκτήθηκε σου για 3 άστοχο του Καλογύρου. Λάπας σε ένα ακόμα rebound. Στην weak side ο Αξάς, 8 δευτερόλεπτα. Πέντε στον Οδοντίδη ανάμεσα από 2 παίκτες. Ωραία, πάσα στο Μανδύρα. Καλό πάσα στην Καλογύρου. Έχει βρεθεί ελεύθερος στα 3 δευτερόλεπτα με το ένα χέρι. Άστοχος. Ούτε τώρα θα έρθουν οι πρώτοι πόντοι του Titans. Γεια σου. Λύζει την επιλογή ο Μπαντής, ένα jump shoot άστοχο του Χατζημανουήλου, ο οποίος μας έκανε και κάποιες ιδιαίτερα περιεκτικές αλλά εύστοχες συνάμα δηλώσεις. Μοίρας. Να πας. Πάλι Μανδύρας. Μαντήρας κρέμει το Λάπα, περνάει ένα μέσα από δύο δύσκολη προσπάθεια, άστοχος επιθετικό rebound και με τη μία από το Λάπα άστοχος και αυτός καλά θα βρέθηκε. Εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία, πήρε την μπάλα αλλά στόχησε airball. Λάπας είχε χτυπήσει στην προηγούμενη αμέσως φάση. Θα λέγει άλλη τώρα, να έχει το στάσιο. Γιατί, πήρε ο Παντής. Δουλειάς, δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Πήγαν να βγάλουν μια πολύ ωραία συνεργασία δυο τους. Μανδύρας. Μανδύρας, ωραία, πάσαν όλους στον Αξά. Πάσες καλά σας και πάλι μία ακόμα προσπάθεια τον ίδιο. Πάρα πολύ φθά ο Καλογύρου. Δεν θα καταφέρει να σπρώξει την πάλι πριν ο Μπανδύρας. Ένα Eurostep που θύμισε αρκετά Ιωάννη Κυφόπουλα. Άστοχος ο Παντής. Airball. Καλογύρου. Ο Μπανδύρας δεν θα πάρει τον τρίποντο ούτε τώρα. Καλογύρου και πάλι. Την κορυφή. Λαθάς. 3 δευτερόλεπτα. Λίγο πριν πάρει την μπάλα μέσα στην αντίπαλη ρακέτα. 4-0 λοιπόν. 0-0 τα ομαδικά, δεν έχει γίνει ακόμα φάουλ στο παιχνίδι. Σε 7 παιχνίδια σκοράρουν 66,8 πόντους οι
Jazz. 50,5 οι Titans, οπότε η λογική λέει ότι εάν θέλουν να διεκδικήσουν το παιχνίδι απόψε οι μπλε, θα πρέπει να ρίξουν το παιχνίδι σε χαμηλό ενεργητικό και για τις δύο ομάδες. Εύστοχος σε ένα ακόμα σουτ παίκτη στον Jazz. Παρισάκης αυτή τη φορά. Ή ακόμα πιο ιδανικά, θα δείξουν χαμηλό το ενεργητικό των αντιπάλων τους, μόνο οι Titans. Βαδύρας, καλά θα δίνει ένα screen. Διπάσα αξά σουτ για 3 και πάλι είναι άστοχος. Μάχη για το rebound. Βαδύς τελικός διεκτής. Δούλιας έχει ζητήσει time out παίκτης από τον πάγκο των Titans. Βρέθηκε ελεύθερος, Δούλιας δεν πήρε το τρίποντο. Θα τον τίδεις. Διπάσα Μπαντής. Έχει πάλι τείχος, αλλά η μπάλα πέρασε με κάποιο τρόπο μέσα. Εκεί που ήταν ο Δοντίδης, 8-0. Έχουν ξεκινήσει πολύ δυναμικά το πρώτο πεντάλεπτο οι Jazz. Σε άμυνα και σε επίθεση, κυρίως όμως σε άμυνα, έχουν κρατήσει στο 0 ενεργητικό τους Titans. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, όλα έτοιμα για να συνεχίσει εκ νέου το παιχνίδι. Η κατοχή έπειτα από το time out, από το πρώτο time out της βραδιάς είναι για τους Titans. Οι οποίοι έχουν ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι με νέες προσθήκες. Κλήδης έχει περάσει εντός, καθώς και ο Δελανδρέας έχει περάσει τον πάγκο ο Άξας και ο Καλάθας. Εξαιρετικό rebound του Δελανδρέα με την πρώτη του επαφή με την μπάλα σκοράρει 8-2. Χρειάστηκαν ακριβώς 5 λεπτά αγωνιστικά να σκοράρουν τους πρώτους πόντους. Οι Titans μεγάλη πάσα. Ο Τσάκης συγκρατεί, δύο παίκτες πάνω του χωρίς φάουλ φανάζει κάποιος από τον πάγκο των Titans. Δουλειάς. Ο Μπαντής θα πάρει, ο Βαδύρας έπαιξε καλή άμυνα στην περίμετρο. Μέσα στην καρδιά της επιβέλης ρακέτας. Ο Χατζημανολίκης έχει 3 από τις 45 μοίρες άστοχο airball. Ο γύρου κόψε λέει ο Τράγκας, αυτό έλεγε και στους guard στο time out. Πάσα και κόψιμο, θετικό rebound, δεν ακόμα airball. Φορά καλογύρου. Ένα τριγωνάκι που έβγαλαν κατά κάποιο τρόπο οι παίκτες των Titans. Πάλι Σπίδης, 6 δευτερόλεπτα για να βγει ένα ακόμα με τελικό επίδοξο από τον Δελανδρέα, ο οποίος δεν πήρε την μπάλα από το λάπα. Τρέχει από το δίδυ στο την απέναντι πλευρά, συγκράτησε την μπάλα και γύρισε με ένα δεξί κουμπ. 12. Φοντήρας. Φέκασε λέει με τον Αξά στον πάγκο. Φοντήρας. Θέλετε να μην έχουν σκοπό να βρουν ελεύθερο τρίπλο και να το πάρουν οι Titans έπειτα από το time out. Μπαντής. Θα πάει στην game, είδατε το μία τρίπλα. Επομένως πήγε να πάρει το φάουλ για μία ακόμα φορά. Φοντήρας και το Παρισάκης. Βανδύρας, Φλίδης. Φλίδης, ωραία εναλλαγή. Ένα jump shoot απέναντι σε δύο παίκτες, άστοχος. Πέρασε πρωτίστον τον Παντεμιλή και ο Μπαντής πήγε πάνω του. Ο Δοντίδης έχει ξεκινήσει πολύ ωραία εξάρτος. Ένα ακόμα σλάλο μέσα στην αντίπαλη ρακέτα. Θα κερδίσει το φάουλ, πρώτο φάουλ στην βραδιά. Πρώτη αλλαγή για τους Jazz. Ο Δόνης Αλεξιάδης περνάει εντός στη θέση του Ντούλια. Πρόεδρος της ομάδας σύμφωνα με πληροφορίες. Αυτό είναι το πρώτο ο Δοντίδης. Αυτό είναι το δεύτερο, πολλά χέρια πάνω στην μπάλα. Αμυντικό την πάνω τελικά. Φλίδης. Κάτω προς τον αντίπαλος, σφύριγμα. Όλο που έχει χρησιμοποιήσει τον Δοντίδη. Μέχρισε το πρώτο φάουλ και έκανε το πρώτο φάουλ της βραδιάς, τον γύρου. Δίνας αυτό που είπαμε προηγουμένως, βρέθηκε ελεύθερος αλλά δεν πήρε το τρίποντο απέναντι σε συνολικά 4 παίκτες. Κόβεται αλλά με φάουλ ο Τσουβλίδης. Δύο βολές. Στον Παρισάκη. Περάσει εκτός. Αφιάδης στη θέση του. Έφερε τους φίλους στην πρώτη. 13. Εκτός στη δεύτερη. 14. Δίνας. Χέρι γελάει μεταξύ άλλων. Χατζημανουήλ. Καλό πάση γέννη στην περιφέρεια. Τζαζ, ο Δοντίδης. Μαντής σε μία ακόμα προσπάθεια.
Έφτασε πολύ κοντά στο να πατήσει την baseline, αλλά δεν το έκανε και έχει κερδίσει. Έχει αποσπάσει μάλλον το φάουλ από τον Δελανδρέα. Πιο σωστά. Θα πάει και πάλι Χατζημανουήλ. Παίρνει το λάπα, λάθος πάσα, Βανδύρας. Θέλει να τρέξει ο Δήμος τον ακολουθεί, πήγε να κάνει μια ωραία περίτωση τρίπλα. Συγκρατήσει πρώτη φάση, όχι σε δεύτερη όμως την κατοχή. Ο Δήμος ήταν εκεί πέρα και έκυψε η Βαθιάδης. Της καλή άμυνα, ο Βανδύρας έκανε την πρώτη πάσα. Βάζει ο Βαθιάδης τώρα. Ένα jump shoot από μέση απόσταση που αρέσει πολύ στο Χατζημανουήλ, είναι άστοχος. Φορά. Βανδύρας. Άλλαξε με τον Καλογύρου. Πάλι Βανδύρας, άλλαξε με την άλλη γωνία αυτή τη φορά. Σου για τρεις άστοχος. Αλλά επιθετικό rebound. Ο Ανδρέας δίνει και ένα screen, ένα jump shot άστοχο και πάλι. Τους δύο αυτή τη φορά, ξανά επιθετικό rebound. Καλογύρου. Βανδύρας, 8 δευτερόλεπτα. Ωραία άμυνα. Και μία ακόμα άμυνα από τον Χατζημανουήλ. Τρέχει σαν οδοστρωτήρας. Είναι άστοχος σε ένα αέριο με ο lay-up. Φάνηκε να είχε πάρα πολύ αυτοπεποίθηση ο Δοντίδης. Αλλά στόχισε 14. Ακόμα 100 δευτερόλεπτα για την λήξη της πρώτης περίοδου Βανδύρας. Ο Σκλήτης έχει πέσει κάτω και πάλι. Όλα καλά, σηκώνεται. Δύο βολές. Πάλι που έχει πεθεί στον Βαφιάδη. Χαρακτηριστικό επιφώνημα από τον Δοντίδη. Τσουφλίδης έρθει από την πρώτη. Πάει ένα κινητό από τον πάγκο τον Τζαζ. Τσουφλίδης έρθει από την δεύτερη. Αναρωτιέμαι ποιος είναι καλή. Μήπως η πρόκριση στις 8 της Evolution. Θα δούμε. Θα ξέρουμε σε λίγο διάστημα από τώρα. Αυτό το λίγο είναι μια ενιαία σχετική. Χατζημανουήλ. Βαντίδης. Και πάλι ανάμεσα σε τρεις παίκτες θα κερδίσει το φάουλ. Ο Βαντίς. Ποιος έχει την ικανότητα όχι μόνο απόψε γενικά να τραβάει οι παίκτες πάνω του. Όμως έχει πεθύσει το φλούδι. Καλά νέα. Το καλοκαίρι είναι πολύ κοντά. Around the corner, όπως λέει με το σπουδιό μου. Το λέω αυτό με την αφορμή του outfit του Λάχου, του Σεπτάκη. Άστοχος στην πρώτη ο Μπαντής. Άστοχος και στη δεύτερη, πολύ ψηλά ο Δουντίδης, πάρα πολύ ψηλά μάλιστα. Δεν κατάφερε να πάρει το επιθετικό rebound, καλογύρου. Στα 17 δευτερόλεπτα. Σπίδης. Πάλι καλογύρω έκανε μια προσπίση στο Βανδύρα, ο οποίος φαίνεται αρκετά απογοητευμένος που δεν πήρε την πάσα. Καλογύρω μόνος του μέχρι μέσα άστοχος. Φανέντησε πολύ κόσμο μέσα στη ραγέτα και πάλι. Θα το δίδεις. Είναι τον Παντή. Τρέχει τώρα συγκρατεί. Με αυτοθυσία συγκρατεί την κατοχή για την ομάδα του Παντής. Πιάδης ένα μακρινό δίποντο. Εύστοχο. 12-6. 2 λέει ο Ρεύσο στα γραμματεία. Double score στη Τζόνι Καρίνα. Έχουμε περάσει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Οι δύο ομάδες έχουν από ένα φάουλ να δώσουν. Καλογύρου. Άνοιξε με τον Τσουφίλη στη γωνία. Βανδύρα σου για τρεις. Έστοχος! Είχε το τρίποντο τώρα για τους Titans. Κυνηγούσαν αρκετά με τον Αξά στην αρχή, ο οποίος έχει περάσει στον πάγκο έπειτα από το timeout. Κιάδης κοιτάει το χρόνο. Περιμένει για να δώσει ένα screen ο Βαντής ψηλά. Παρέμεινε ο Βανδύρας πάνω στον Βαφιάδη, βίωσε ξαναπαίνει από τον Χατζημανουήλ. 10 δευτερόλεπτα. Και πάλι στο για 3, άστοχος, μάχη το rebound, έσπρωξε την μπάλα τον Ανδρέας εκεί που είναι ο Βανδύρας. Τσουφλίδης διορθώνω, ένα jump shoot, δεν πήγε στην ελευθερία, μπορεί να βάλει στριφογύριση αλλά δεν μπήκε μέσα στην ρακέτα. 5 δευτερόλεπτα. Ο Μανουήλ για 3 φώναξε ο Μπαντής. Άντρος ο γιατρός, δεν κατάφερε να θεραπεύσει αυτό το shoot. 12-9 λοιπόν, χαμηλό σκορ στη λήξη της πρώτης περίοδου. Έχουν φέρει το παιχνίδι αρκετά χαμηλά στο σκόρι Titans παρά το γεγονός ότι είχαν βρεθεί πίσω με 8-0. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Ο Τράγκας έχει περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο για απόψε. Αλλά θα και Αξάς έχουν περάσει στον αγωνιστικό χώρο εκ νέου.
Πρώτη κατοχή είναι για τον Τσάζ. Ο Φιάδης. Μάξε με τον Ντιμανουήλ. Περάσει και ο Σαρτσίτης για τους Titans. Ένα jump shoot άσπρο από τον Αλεξιάδη. Ο Σαρτσίτης, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα, θα παίξει με Τράκα, με τον Ανδρέα. Καλά θα τιάξα. Ένα jump shoot άσπρο από τον Τράκα. Έχουν στήσει ένα πλάνο για να βρίσκεται ελεύθερος ψηλός και να παίρνει shoot μέσα στις απόστασεις οι Titans. Εάν έχω καταλάβει σωστά, αυτό είδαμε λίγο λίγο. Παίρνει στο baseline ο Δοντίδης. Μαντής. Στέχεται και εκτελεί και είναι έστοχος. Έχει πάρει πολλές προσπάθειες απόψε. Τώρα δικαιώνεται. 14-9. Αρσίδης. Σας μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Από την baseline προσωπική ενέργεια από τον Γιώργο Αξά. 14-11. Γιατί και ο Παντελίδας τους Τζαζ. Μας άργησε λίγο. Κακό παιδί, δεν πειράζει. Το συγχωρούμε. Χίλιοι καλοί χορούν τη ζώνη, Καρίνα. Παφιάδης. Παντής. Να βγάλει μια σκαστή πάσα. Έβαλε το πόδι του Ανδρέας. Έβγαλε την άμυνα μερικώς. 5 δευτερόλεπτα που μένουν για τους Τζαζ. 14. Εκεί. Άνοιξα λίγο να το δευτερεύσω. 14 δευτερόλεπτα λοιπόν. Ο Θελίδας κάνει και κάποιες διατάσεις. Βαφιάδης, Μπαντής, Ρουδίδης. Πάλι Βαφιάδης έδωσε ένα screen, ο Μπαντής για 3 από τη γωνία, για 2 έτσι ο ρεφ. Έδωσε τη γραμμή, άστοχος. Λειτουργήσε παρόλα αυτά η επίθεση. Ο Τζαζ βρέθηκε ελεύθερος παίκτης. Την αγωνιαίο τρίποντο τακτικά σωστό. Προθάς. Τράγκα σε μια πάσα, έχω την εντύπωση πήγε να βγάλει. Κόπηκε παρόλα αυτά. Ο Ντεμονουήλ. Βαφιάδης. Αντίς δεν θα πάρει στην κορυφή. Αξιάδης. Για το κλέτσιμο Τράγκας το έκανε μερικώς. Βγήκε, έκανε deny την πάσα, έβγαλε την μπάλα εκτός. Εφτά δευτερόλεπτα. Ο Δοντίδης. Μπαντής στα 5. Για 3 από την γωνία. Από την άλλη γωνία από αυτή τη φορά είναι άστοχος επιθετικό rebound ανάμεσα σε 2 ο Μπαντής. Θα δημιουργήσει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Παφιάδης στα 9. Σας πάει στον Οδοντίδη, δεν πάρει αυτό στην μπάλα. Τροφοδοτηθεί μέσα στη ρακέτα και πάλι ο Μπαντής και έχει κερδίσει το φάουλ από τον Γαλαθά. Πάμε 14 σμπρόξιμο λέει. Χαρακτηριστικά και περιεκτικά ο ρεφ. Φιάδης κοιτάζει τις επιλογές του Μπαντής. Πάλι Βαφιάδης για 3. Άστοχος πάλι αμυντικό rebound από τον Αξά. Ανταχού παρόν όπως αποδείχθηκε σε αυτή τη φάση. Τράκας. Για το κλέψιμο ο Δοντίδης έκλεψε και πάλι. Πέρασε ανάμεσα από 2. Είναι πιο γρήγορος, θα κλέψει όμως την μπάλα. Συγκρατήσει και την κατοχή κάτω χειροκροτούμενος ο Δελανδρέας από τον πάγκο. Χειροκροτήθηκε δε όντως. Αξάς σε ένα jump shoot. Φάουλ πάνω στο shoot της μέσης απόστασης που πήρε ο Γιώργος Αξάς από τον Οδοντίδη. 2 βολές. Θυσία στην προηγούμενη φάση. Δικαίως πήρε το χειροκρότημα από τον πάγκο των Titans ο Δελανδρέας. Έχουμε έναν αρκετά υποτονικό παιχνίδι μέχρι στιγμής, η αλήθεια είναι. 14-12. Yeah. 14-13. Δύο στοιχείες βολές του Αξά. Φιάδης. Δίδης. Να φέρει στο παράταξη της άμυνας που παίζουν οι Titans. Ο Φιάδης έχει βρεθεί ελεύθερος για 3, είναι άστοχος. Ο Φιάδης πήγε για το κυκλικό rebound. Βρέθηκε σε καλή θέση, αλλά η μπάλα πήρε μια τροχιά που δεν τον ευνόησε. Φαγάς. Σταυρωθεί. Σταυρωθεί. Φαγάς. Είναι υποδεχτή μια πάσα. Κλήθηκε να υποδεχτεί μια περίτεχνη πάσα που έβγαλε ο συμπαίκτης του. Δεν τα κατάφερε. Ντεμανουήλ. Στο μεταξύ ο Παντελίδας
κάνει πολλές διατάσεις. Μάσα έκλεψε μερικώς πάλι αρχίτης αυτή τη φορά, καταχειροκριτούμενος και από τον πάγκο και από τους συμπαίκτες του στο παρκέ. Ακριβώς, οκ. Μαθηλίδας νόμιζε καματί ότι δεν μπαίνει μέσα, θα πραγματοποιούνταν αλλαγή για τους Jazz. Παρ' όλα έκανε ζέσταμα. Σε διατηρήσει δύσκολο και πάλι έχει πάρει προσωπικά βαθιά, έχει πάρει αρκετές προσπάθειες. Έχει κλειστεί, ο Μπαντής έβγαλε μια πάσα λίγο πριν χάσει την ισορροπία του. Ξαναπήρε από τον Δοντίδη. Στέκεται, εκτελεί. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Πόσο κόσμο πάει στον Μπαντή απόψε. Φάουλ αυτή τη στιγμή στον ψηλό των Τζαζ. Αυτό που έχει κρουθεί τον Ανδρέα. Άσο από τις 4, μία στις 2 στην πρώην τερματοφύλακα. Αξάς με τη μία πήγε να βγάλει μια άστοχος, λαμβάνοντας μία πολύ πολύ ωραία πάσα. Πάση που τον έβγαλε ως τίτλος από τελικό αποδέκτη και σκόρερ. Όλες αυτές ο τίτλος μαζί. Πάσεις οι οποίες γίνουν με επίδοση στους τελικούς αποδέκτες και σκόρερς. Παίκτες που παίζονται σε χειρότερες θέσεις από τον Αξά. Πάρει τώρα την μπάλα, δεν βγήκε η επίθεση για τους Τζαζ. Δεν το στόχισε. Παντή στο rebound. Με τον Μανουήλ, το έχουμε πει. Παίρνει αυτά τα σουτάκια μέσα της απόστασης, παίρνει την μπάλα. Πάσα στον Οδοντίδη μέσα από την κλειδαρότρυπα της άμυνας των Titans στην κρατήση της μπάλα. Λάθος όμως πάσα από τον Παπιάδη. Ο παίκτης ήταν ο Παντής. Και ο Μανουήλ περνάει τώρα εκτός για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Βλέπετε στη θέση του. Φαίνεται ιδιαίτερα αποφασισμένος. Έκανε διατάσεις. Είναι λίγο πιο μετά βέβαια. Αξάς, πολλά για να υποθούνε. Αξάς για τρεις άστοχους αξάς από τη γωνία. Εξαιρετικό rebound όμως. Αξάς. Λάθος πάσα πήγε να υποδεχθεί από τον Τράκα. Ο Δοντίδης και πάλι μέχρι μέσα. Με θράσος, pun intended. 17-13. Κλέψιμο και στο ανοιχτό γήπεδο, το έχει κάνει πολλές φορές και απόψε ο Δοντίδης για τρεις. Ο Αξάς και θέλει να βγάλει χαρακτήρα και να βάλει φρένο στην αντίπαλη εκστρατεία. Σαρτζίτς σε ένα ακόμα μυθικό rebound που περάσει στο δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Κάτω 16 στις ορυγαρίνα. Αξάς. Για τρεις το σκέφτηκε, το πήρε και το έβαλε ο Σαρασίτης. 17-16. Πιάδης. Λίδας στέκεται δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος. Σπρώξει την πάλο καλά του. Πιάδο Τράκας. Μπάλα λέει ο Παντής. Συγκράτησε. Προφιάδησε έπειτα από την προσπάθεια για κλέψιμο του Πατελίδα. Το ολοκληρώνει. 17-16. Πολλές άμυνες έχουν βγει. Παντής. Λίδας στην πιατρής. Παθιάδης έχει βρεθεί υπερβολικά ελεύθερο για να πάρει επιθετικό rebound από τον Οδοντίδη. Και φάουλ. Έχει βγει από τον Δηλανδρέα. Ο Δηλανδρέας πήρε δουλειά από το στόμα εντός εισαγωγικών από τον Δηλανδρέα. Παίκτη που είναι ψηλότερος και μειονέκτημα στη μεριά του. Ο Δοντίδης πήρε το επιθετικό rebound και εκμεύσε το φάουλο. Έχουμε time out 17-16, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει για μία ακόμα φορά στη Sonic Arena. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο ο Θράσος Δοντίδης θα εκτελέσει τις βολές από το φάουλο που εκμεύσε από τον Δηλανδρέα, παίρνοντας ένα επιθετικό rebound. Υπό μειονεκτικές για αυτόν τον συνθήκες είναι έψοχος στην πρώτη, 18-16. Yeah.
Άσπρος στη δεύτερη, μετά το μισό rebound. Φίδης. Καγκάς. Πάλι τους Φίδης, Τράκας, 10. Passing game. Βγήκε για τους Titans και βρέθηκε ελεύθερος ο Λάμπας. 18 όλα, δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία. 3 και 31 από το τέλος. Βιάδης. Περσάκης είναι σκεμμένος από τον πάγκο. Λίδες. Έχει γυρίσει με αριστερό hook, άστοχος. Αμυντικό rebound. Στο Λάμπα. Περσάκης. Αλλά και με τον Τουσκλίδη. Τράκας. Βάζει ένα jump shoot, άστοχος. Θα σβρώξει την μπάλα με τη μία, τι πήγε να βγάλει ο Λάμπας. Έχει πέσει. Σκόρνε δύο. Πολύ ωραία. Στιγμή για τον αθλητισμό με τον Αλεξιάδη στον... Στο μεταξύ ο Δίδης έχει κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. Το έχει εκμεύσει από τον Καλουθά αυτή τη φορά. Τεταρτοματικό η μπλε λέει ωραία. Αυτά δευτερόλεπτα για την επίθεση των Τζαζ. Λίδας, μακρινό τίποτο από τον Βαθιάδη, άστοχος. Τώρα θέλω να τρέξουν οι Titans, για να δούμε. Για τρεις. Δεν πήγε κανένας πάνω στον χειριστή της μπάλας, ο οποίος αυτή τη φορά ήταν ο Σαρασίτης, αλλά στόχισε στο τρίποντο γύρω από τις 45 περίπου μοίρες. Μπαντής. Βαθιάδης. Μπαντής και πάλι. Λίδας, Φιάδης στη γωνία, σιγά από την Ντόβερνε, είναι άστοχος και πάλι όμως Λάμπας. Στο rebound, Φιάδης δεν νομίζω να το έχει τόσο εύκολα ή τόσο δύσκολα. Τράκας. Λάμπας, καυστή πάσα. Ένα jump shoot δεν θα μπει. Αντί του Σλίδη, 18, όλα παραμένει. Φαντής, την κίνηση, υπέροχο passing game και βγήκε το καλάθι για τους Τζαζ. Λίδα σκόραρε. Δύο τελευταία λεπτά. Σαρασίδης. Καλωθάς ένα jump shoot με ταμπλό. Έχει την κίνηση να το κάνει. Άστοχος αμυντικό rebound από τον Παντή, ο οποίος στάτεψε την μπάλα από τον Λάμπα. Κάτι καστή πάσα. Ωραία. Παρισάκης έπειτα από μία προσπίζει. Κέρδισε τον Λάμπα. 22-18. Ένα μικρό 4-0. Ξεκολλάει από τους 18 πόντους ενεργητικού του Τζαζ. Σαρασίδης. Σπλίδης. Πέρασε ανάμεσα από τη ρακέτα. Άστοχος από πολύ πιο ελληνική θέση για αυτό ο Σαρασίδης. Παντής. Κυρία να αυξηθεί ακόμα περισσότερο το σερί των Τζαζ και... Σφύριγμα. Πόσα έχει κυρία ο Καλαθάς. Φάουλ που έχει με δίσει τον Καλαθά. Κλείδα στις βολές. Άσμος στην πρώτη. Τον Titans. Ζήτης. Καλαθάς. Βλήτης. Να πας στην weak side ο Τράκας. Βγήκε από τα screen. Καλό pass game. Πολύ γρήγορα. Έχει κερδίσει το φάουλ από τον Παπιάδη. Λίγο πριν επιχειρήσει να κάνει ένα πολύ όμορφο slalom μέσα στη ρακέτα. Βλήτης. Πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας στην τελευταία επίθεση των Titans. Πρώτη. Σχεδόν απόλυτη για αυτήν την Καρίνα. Όταν εκδηλούσε την πρώτη βολή. Μπράβο.
Άνθρωπος 4. Μάχε το rebound, Παρισάκης το πήρε. Μπαντής. Και ενδεχομένως να κάνει το φάουλ εκεί πέρα στο σπίτι, δεν το έκανε. Έχασε την μπάλα ο Μπαντής. Και κλειστεί ανάμεσα στις συμπληγάδες με την πληρωτική του Τράκας. Ανασίτης, πάλι Τράκας. Βουσίτης έβαλε την πάση στη γωνία αυτή τη φορά. Και πάλι από τον Βουσίτη έχει μέσα ένα float τεράστοχο στο φτιάδι στο rebound. 21 από τα 24 δευτερόλεπτα είναι για τους Τζαζ. Φιάντης. Ευχαριστή επίθεση για Αξάς. Φιάντης. Για να δούμε. Ένα δευτερόλεπτο θα μείνει, λέει ο παίκτης από τον πάγκο των Τζαζ. Μπαντής. Ένα jump shoot, Αλεξιάδης, άστοχος. Αμυντικό rebound. Δύο δευτερόλεπτο, για να δούμε. Θα πετάξει πάρα πίσω από το σχέδιο, πάρα λίγο να μπει. Ο Βουσβλίδη. Ένα σύντο που υπάρχει για να πάρθει. 22-19 λοιπόν, τελικό σκορ έπειτα από το πρώτο μισό. Σκορ που θα μπορούσαμε να έχουμε σε κάποιο άλλο παιχνίδι από άλλες συνθήκες. Στη λήξη της πρώτης περίοδου έχουμε ίδιο σκορ στη λήξη της τέσσερις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στο Sim 3 Jazz, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνη Καρίνα για μία ακόμα φορά. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο μισό έναρξης τρίτης περίοδου. Το κάναμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Πρώτη επίθεση είναι για τους Titans, για τρεις καλογύρου με τη μία. Άστοχος ο ίδιος το επιθετικό rebound, ανείχνευσε το γεγονός ότι την μπάλα δεν θα πήγαινε μέσα. Ορθός, Αξάς. Πολύ απτέμπο το παιχνίδι έχει ξεκινήσει στο δεύτερο ημίχρονο. Ξαφνικά έχει κάνει μία λάθος πάσα ο Αξάς. Δεν κατάφερε να κρυπτήσει μέσα στη ρίγη του Λάμπας. Δούλιας που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο εκ νέου κατά την έναρξη της τρίτης περίοδου. Άστοχος. Ανδύρας. Δίνας κρίνω Λάπας. Με γύρω στη γωνία. Είναι μια τρίπλα. Πάλι Βανδύρας, ψάχνει μια πάσα. Καλογύρου έχοντας πάει μέσα στη ρογέτα. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound του Παντή. Θα συγκρατήσει. Παντή εδώ σκευάζει ένα ωραίο καλάθι. 24-19. Ένα ακόμα ομαδικό play από τους Jazz. Βανδύρας. Καλογύρου. Πάμε να κάνει τον Λάπα. Βανδύρας. Τα 4 δευτερόλεπτα, μακρινό δίποντο απέναντι στον Οδυνίδη. Είναι άστοχο, αμυντικό, όχι, επιθετικό rebound τελικά. Του Καλογύρου. Πέσει κάτω. Έκανε ένα shoot airball. Αλλά δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος, ο Βανδύρας ξέρει, όχι, έβγαλε μία πάση στον Λάπα, έχει τελειώσει ο χρόνος της επίθεσης των Titans. Πάμε παίκτες, λέει ο Αξάς, αποτεχνίοντας man to man για τους Titans, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 5, 24-19. Λουγιάς, βάλει πλάτη ο Βανδύρας. Είναι μια προσπίση ο Δούκιας, 10 δευτερόλεπτα θα πάρθει ένα ακόμα σουτ μέσα στις απόστασεις σε ένα πτύμι σε Χατζή Μανουήλ, που κάθεται στον πάγκο τώρα από τον Παρισάκη, πάρτε και το πληκτημένο. Καλογύρου. Βανδύρας. Πάλι Καλογύρου στη γωνία σου για 3, δεν θα το πάρει, παίρνει στον Παντή. Ανέβηκε στα πόδια, έκανε μια προσπίση, ένα jump shoot, κάνοντας μια ωραία πάσα. Καλογύρου στον Δελανδρέα, αυτός στόχισε πρώτη πόντι στο δεύτερο ημίχρονο για τους Titans, 24-21, η διαφορά στον τρίποντο, Μπαντής. Μέσα από τη γωνία, ένα τριγωνάκι πάλι. Λίδας, λάθος πάσα, πολύ δυνατή, πολύ μακρινή. Για να συγκεντρώσει ο Μπαντής. Δεν ακούστηκε όχι ιδιαίτερα τηλεοπτικό. Βανδύρας. Θα κομπήσει το μοντέλ. Καλογύρου. Αξά σου για 3, έδωσε ένα σκρίνο Λάπας μέσα αυτή τη φορά τον Αξά. Έχει πάρει πολλά τρίποτα και κατά την έναρξη του παιχνιδιού, 24 όλα. Αρισάκης. Μπαντής, στα 15 δευτερόλεπτα. Καλογύρου έπαιξε καλή άμυνα. Τον Δουλειά, πάρει Μπαντής. Στέκεται στον αέρα, άλλαξε μια απόφαση. Ο Πατρελίδος πήρε μια πάσα που ενδεχομένως δεν προοριζόταν για αυτόν. Σουτ για 3, άστοχος, δύσκολο πολύ αυτό που είναι να κάνει ο Ροδίδης. Αποτελεί ο χρόνος της επίθεσης για τους Τζαζ. Πάσα που έβγαλε προηγουμένως ο Μοντής. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι προοριζόταν για τον Δούγια, ο οποίος ήταν στη γωνία.
Ακροβολισμένος. Μανδύρας. 24 όλα, μία ακόμα ισοπαλία στο παιχνίδι. Πάλι χωρίς πάλι το πρώτο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Βγήκε μερικώς η άμυνα από τον Οδοντίδη, ο οποίος έβαλε σωστά τη χέρια του στην μπάλα. Όταν την έχει πάρει ο Αξάς. Ωραία πάσα, Δελανδρέας βρέθηκε ελεύθερος. Λέιζερ πάσα. Πολλοί χειριστές των Titans έτοιμοι να τροφοδοτήσουν όπως είδαμε μόλις τώρα. Ένα jump shot εύστοχο και από την άλλη πλευρά στην αμέσως επόμενη επίθεση σε ένα παιχνίδι το οποίο κυμαίνεται, εξακολουθεί να κυμαίνεται σε χαμηλό σκορ. Έτσι είναι ο δουλειάς. Ανεβαίνουμε λίγο σιγά σιγά. Έχει βρεθεί υπερβολικά ελεύθερο σαν πέναλτι είναι αυτό, αλλά είναι άστοχος ο Μανδύρας, θα βάζει με τον εαυτό του. Δημιουργήθηκε ρήγμα, αμυντική ανισορροπία στην άμυνα των Τζαζ. Επίπεδο τώρα την κατοχή ο Θελίδας. Ο Τζιζίτς εκεί πήρε από τη γωνία, από τη δουλειά στέκεται. Τελεί, παραλίγο το καλάθι και φάουλ. Δύο βολές. Όλπε, κοιτάξτε. Το σώμα λέει, ήταν φυσικά ο Ρεφ. Ο Εμμανουήλ περνάει εντός, θα πάρει αρκετή ώρα. Σφαλισάκης στον πάγκο. Δεύτερη μάχη, πολύ μεγάλη για το rebound. Παρά θα περάσει εκτός για τους Titans. Οι Titans αποτελούν μια από τις αρχαιότερες ομάδες στο μπασκετάκι. Γνωρίζονται από το 2019. Να παίξει τρεις αγώνες τότε. Ο Ανδρέας πήρε τον Αξά. Στην τότε Masters για τρεις από τη γωνία. Άστοχο. Παντής. Κίνηση έχει κάνει βήματα λίγο. Πριν αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Δούλιας. Ο διασμός δεν βγήκε τώρα για τον Τζαζ. Μανδύρας. Μανδύρας Λανδρέας δίνει την επιλογή στη γωνία ο Αξάς. Λάπας. Αξάς ζητάει. Θα πάρει σε δεύτερη φάση, 6 δευτερόλεπτα. Δεν θα δώσει ένα σπίτι ο Λανδρέας. Δεν θα βγει πικ ρολ. Μεταξύ αυτού και του Αξά. Ο Αξάς πήγε να βγάλει μια πάσα στο Λάπα. Στο δοκάρι εντός εισαγωγικών της Βασιέτας. Coast to coast και πάλι έξω από τον Οδοντίδη. Το έχει κάνει πολλές φορές και απόψε. Καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Δελανδρέας, μέτρα σε όλους και σε όλα, κόπηκε από τον Παντή. Η κατοχή παραμένει για τους Titans. Ο Αλεξιάδης έχει ζητήσει αλλαγή για να δούμε. Θα περάσει ο Αλεξιάδης εντός στην πρώτη ευκαιρία. Βανδύρας, έχει βρεθεί ελεύθερος ο Καλογύρου, δεν πήρε την μπάλα. Έχει βρεθεί ελεύθερος και στην άλλη γωνία ο Ξάς. Αλλά λάθος πάσα. Το χειριστή των Titans. Δεν κατάφερε να τροφοδοτήσει τον Αξά, ο οποίος είχε ακροβολιστεί στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Τζεμενουήλ. Έχει σκαφόδιο και στο φρέσκο μυαλό, λέει η λογική. 15 δευτερόλεπτα. Πάλι στο Τζεμενουήλ. Πολλά πάση γκέιμ. Παντής. Δεδίδος τώρα. Έχει βάλει πλάτη. Λάπας σε ένα επίσης δυνατό κορμί. Ένα jump shoot Αλεξιάδης. Εύστοχος. Παξάς δεν πήγε έγκαιρα πάνω του. 30-26. Λάβασε όλος ένα screen σε αυτόν. Έχει μασαριστεί τώρα και δίνει ομυρικές μάχες μέσα στην περιοχή του Μανδύρας. Καλογύρου, 7 δευτερόλεπτα. Εκεί πάσα ο Ανδρέας ένα jump shoot άστοχο. Η μπάλα πέρασε εκτός airball. Τα 2,8 πέρασε εκτός. Time out ο Λάβας. Έχουν πραγματοποιηθεί και αλλαγές για τους Titans, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν εκ νέου. Έπειτα από το time out που πήρανε τελικά οι Titans, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν. Έπειτα από το time out που κάλεσαν οι Titans, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 4 αυτή τη στιγμή. 30-26 το σκορ, 0-1 τα ομαδικά, 4-13 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Μου αρέσει πολύ να κάνω τον έξυπνο με πράγματα που μπορούν να τα δουν όλοι. Λοιπόν, για να δούμε. Πρώτη επίθεση, Τζαζ. Πέρασε από τον Λάπα, πολύ ωραία. Έβαλε ένα δύσκολο καλάθι. Μία ακόμα ατομική ενέργεια από τον Λάπα.
32-26 το time out στην έναρξη αυτού. Ακούστηκε να σπάσουμε λίγο τον Τζαμπουκά, χαρακτηριστικά από τον πάγκο των Τζαζ, και λίγο ηρεμία από τον πάγκο των Titans. Θέλετε να συμπαντήσουν οι δύο απόψεις από τους δύο πάγκους. Θα μετρούσε αν έμπαινε πέρασαν ανάμεσα από δύο. Και κέρδισε το φάουλ από τον Ντούγια, ο Σαρασίδης. Ένας εκ των δύο από τους οποίους πέρασαν ανάμεσα. Μιχάλης και Βαχλάδης κάτι λένε με τον Ντούγια. 23-27, έτσι όπως την πρώτη άστοχο στο δεύτερο ο Σαρασίδης. Τζαμπ σου, το Αλεξιάδης είναι άσπρος. Ο Δούγιας είναι τώρα κατέβασε την επίθεση. Επιθετικό rebound, πέφτοντας βήματα. Στο παιδίδας πήγε να εκμεύσει δύο βολές. Ούτε και δεν νομίζω να πίστευε ότι θα μπορούσε τουλάχιστον να έχει να βάλει κάτι τέτοιο. Σαρσίτης. Ανδύρας, το βλέπετε πως έχει αυτό από τον πάγκο και παίζει αρκετή ώρα. Και απόψε. Μανδύρας, όλα πάσα στην game, γύρισε η μπάλα, ένα jump shot δύσκολο, μακρινό. Τίποτα από τη γωνία από το Ζουβλίδη. Η μπάλα έχει περάσει εκτός και είναι για τον Τζαζ. Μαντής. Περικαστάζει τερόλεπτα. Πέρασε, πήγε να περάσει από δύο πόδι. Στην προσπάθεια του Δούγια. Καλαθάς θα περάσει εντός. Θες του Λάπα. Καλαθάς και Δελανδρέας. Μεχτά ψηλό το σχήμα των Titans αυτή τη στιγμή. Αλλά και τον Τζαμ. Επίσης σκοράζουν ένα ακόμα καλάθι. Στον Αλεξιάδη, 34-27. Βαντίκε, Βαντίδα, η Τζαζ. Στους διατρείς Βαντίδας θέλει να βάλει ένα μικρό τέλος και τα καταφέρνει. 34-30. Ένα μικρό τέλος της αυτοκρατορίας την οποία έχουν πήγαν να αρχίσει να χτίζουν οι Τζαζ. Είχαν ξεφύγει επικίνδυνα με τα δεδομένα του παιχνιδιού με 7 πόντους στο 34-27. Ζεμενουήλ, 12 δευτερόλεπτα, Αλεξιάδης, ένα jump shot άστοχο αυτή τη φορά. Αρχίσει την Λανδρέα. 2-19 ακόμα στην περίοδο που τον αφήνει να σουτάρει λίγο από τον πάγκο. Σουτιά 3 και πάλι από το Σαρασίδη αυτή τη φορά, άστοχα αυτή τη φορά. Back to back τρίποντα σε ένα τέτοιο παιχνίδι είναι ικανά να σταματήσουν τους αντιπάλους και να φέρουν άνω κάτω τις ισορροπίες. Σουτιά 3, Βαμπύρας εύστοχος, ενώ προηγουμένως είχε προηγηθεί εμπειρική προσπάθεια από το παιχνίδι για να σώσει την κατοχή, πράγμα που το οποίο κατάφερε 34-33. Ήρθε back-to-back τρίποντα τελικά. Ήρθε η συνθήκη. Αλεξιάδης. Το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά σιγά σιγά. Δούγιας. Στα 5 δευτερόλεπτα. Έχει περάσει ανάμεσα από 2. Παντήσει για 3. Τι στόχος μπάζερ μπίτερ. 37-33. Πάει να στηθεί χορός τρυπώντων λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ανδρέας μέσα στην αγιάδα απέναντι στον Πιναδίδη. Πλήδης πέρασε ανάμεσα από δύο, πήγε να πάρει μια πάση του Σαρασίτη, έκλεψε προς τον Πιναδίδη Βαλος που ήταν μπροστά από αυτό το Παντής. Παντής, ωραία πάσα, δεν τα ζήτησε και πήρε μια τρίπλα, μια πολύ αποφασιστική προσποίηση. Άστοχος και... Συζητήσεις τώρα. Ανδύρας. Ανοίξε λίγο Καλαθάς. Σαρσίτης. Σαρσίτης πήρε και πάλι από τον Ανδύρα στα 12 δευτερόλεπτα. Ανδύρας.
θα βγάλει μια σκαστή πάσα ο Αλεξάνδρης, θα κάνει την nice την γωνία που ήταν στις κλίδες. Στα 4 δευτερόλεπτα ο Σαρτίδης πέρασε, είναι άστοχος. Προσπάθεια, εκθετικό ριμπάντο με την κλίδη. Μπάλα έχει περάσει εκτός και είναι για τους Jazz. 2-3 παραμένει. Μαντής. Άλλαξε πολύ ωραία, πολύ γρήγορα με τον Λεξιάδη. Αστόχησε όμως το μαχητό δίποτο που πήρε. Τελευταία επίθεση, τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Όλα για τους Titans. Σαρτσίτς παίρνει τελευταία επίθεση. Βαντήρας. 10 δευτερόλεπτα. Αυτός για να δούμε αν θα βγάλει το φίδι την τρύπα. Όχι. Πλήτης. Πάσα. Βαντήρας ζήτησε και πήρε ο Σαρτσίτς σε δεύτερο χρόνο. Τσουτιά 3. Μπάζερ μπίτερα ανέμενε. Όχι. Δεν μπορούσε να πάρει το επιθετικό rebound, δηλαδή σχετικά εύκολα είχε τοποθετηθεί σωστά. 37-33 σκορ έπειτα από 3 αγωνιστικά δεκάλεπτα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του τέταρτου, το οποίο και θα καθορίσει ποια ομάδα θα πάει στις 8, στις 8 καλύτερες ομάδες της Evolution. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στη Sonic Arena για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Η πρώτη κατοχή είναι για τους Jazz. 18 δευτερόλεπτα, μια λάθος πάσα. Πήγε να βγάλει ο Παρισάκης. Έχει κλέψει και ξεχύρεται στο ανοιχτό γήπεδο ο Παντήρας. Γίνεται στο Ιφανίδη Μανουήλ, αλλά δεν τα κατάφερε να τον αποτρέψει. Το σκοράρει 2 ακόμα πόντους. Παρισάκης. Ιφανίδη Μανουήλ. Δίδει μπάλα. Φυσικά ο Καλαθάς, ο οποίος έχει το 1-2 ενός τώρα. Τον Νεπιλίδα. Και φάουλ που έχει πληρωθεί στον Καλαθά. Που το δείχνει να ηρεμήσει. Τέταρτο φάουλ του Καλαθά. Ο Τελίδας, ένα jump στο τομέα του Καλαθά, είναι εύστοχος. 39-35. Ξεκίνησαν με ένα έξτρα καλάθι κατά κάποιο τρόπο οι Titans στην τέταρτη περίοδο. Με τον Μανδύρα, ο οποίος έκλεψε τον Ανδρέας, έχει πάρει ωραία μία ακόμα πάσα και τη μετατρέπει και αυτή σε ασίτ. 41-37. Γεια σου. Σμπίδης. Ένα jump shoot στα 11 δευτερόλεπτα, έστοχο. Στον Μπαρισάκη. Τράκας. Συγκλήσα δύο Σμπίδης. 17 δευτερόλεπτα. Μαντήρας. Πάλι Τράκας. Έπειτα από την τροπή από τον πάγκο. Δεν θα πάρει το τρίποντο. Πήγε να βγάλει μια πάση στο Καλαθά. Έκλεψε ο Δοντίδης. Ο μέτρ του ίδιος, ο οποίος πάει να κάνει μια reverse. Έχει χάσει όμως την κατοχή, έχει πέσει κάτω. Έκλειψε το κλειδί. Βαντήρας. Κάτω φωνάζει πάλι ο Αξάς. Κλειδί. Ο Αξάς έχει βάλει πλάτη ένα fadeaway. Δύσκολη προσπάθεια πάλι σάκι στο rebound. Δεν υπήρχε παίκτης ο Titans να διεκδικεί το επιθετικό rebound. Ο Θεάδης υποδεικνύει η αλλαγή. Ανακοινώνει στη γραμματεία. Πήγε, έκανε ένας 360. Έψαξε μια πάσα, αλλά τελικά ο Πατελίδας ευστόχησε, πήρε μόνο σε την προσπάθεια. Φαντήσε και κάτσε στη γραμματεία. Στην καρέκλα της γραμματείας εννοώ, μην παρεξηγηθούμε. Τράκας. Κλείδης. Στα 11 δευτερόλεπτα. Μανδύρας. Βάλει Τράκας στο διατρίς, τώρα θα το πάρει. Με ταμπλό είναι άστοχος όμως, επιθετικό rebound. Από τον Ανδρέα, ο οποίος έχει κοπεί αλλά με φάουλ. Θα το χάζει ο Μανουήλ. Πάλι από τον γιατρό. Βαντής περνάει εντός στη θέση αυτού. Μανδύρας θα λέει με τον Αντουδίδη στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Έξοχος στην πρώτη του μεταξύ του Ανδρέας. 5 πόντους η διαφορά, 43-38. Στην δεύτερη ο Σάκας πήγε να βγάλει μια κομπίνα πίσω από την πλάτη του Παντελίδα να περάσει. Με το σημαντικό rebound. Βοδίδης. Παντής. Καλά πάση γίνει 15 δευτερόλεπτα. Ένα jump shot άστοχο στη βάση του σιδέρου από τον Παρισάκη. Βαντήρας. Βλήδης. Πάλι Βαντήρας. Και πάλι του Βλήδης. Έκανε μια προσκλήση. Πέρασε. Έκανε μια νόλου πάσα στον Καλαθά. Η μπάλα θα περάσει εκτός.
Σουφλίδη στην επαναφορά. 12 δευτερόλεπτα ο Πανδύρας. Στην κορυφή. Τσάκα. Για το κλέψιμο. Καλή άμυνα. Έφυγε το κλέψιμο χωρίς φάουλ ο Δοντίδης. Τη πάει μέχρι μέσα. Έχει απέναντι τον Πανδύρα. Είναι άστοχο. Η μπάλα περνάει εκτός. Δεν υπάρχει διεκδικητή rebound. Η μπάλα περνάει για τους Titans. Για τρεις από τη γωνία, έχει το γόνο για δύο τελικά. Οπότε ενθουσιάστηκα λίγο χωρίς λόγο αυτή τη στιγμή. Έχω εξέθει λίγο, δεν πειράζει. 43-40. Παντής. Συνήθως έχει περάσει ανάμεσα από δύο πράγματα που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Είναι άστοχος ο ίδιος το επιθετικό rebound. Έστοχος τελικά έπειτα από περιπέτεια δουλειάς. 45-40. Ο Πανδύρας έκανε μια προσπίση, την έφαγε το σχολικό ο Δοντίδης, ο οποίος παρέμεινε πάνω του Δράκας. Καλαθάς, πάλι ο Πανδύρας. Ο Ανδρέας τώρα στα 9, πήγε και πάλι σαν νίτζα για το κλέψιμο. Ο Δοντίδης, ο οποίος πάει σε πάρα πολλούς παίκτες που έχουν την μπάλα. Και φάουλ. Έχει κερδίσει τον Παρισάκη. Είναι οδηγίες ο Λίγος, ο οποίος έχει λαχανιάσει αρχιτά. Πέσουμε. Χαμόγελα στον μπάγκο. Τον Τζαζ, τον Τύρας. Δέκα δευτερόλεπτα, στο για τρεις του Πλήδης άστοχος. Φαινόταν ότι θα μπορούσε να μπει από το άγγλι που είμαστε μέσα από τη γωνία. Περνά το κέντρο, ήρεμα. Λέει ο Παθιάς από τον μπάγκο στον Ντούγιο, ο οποίος κατέβασε την επίθεση. Λάθος πάσα, ο Πανδύρας έχει ξεχυθεί στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν πάρα την πάσα, δύο τον κυνηγάνε, ο ένας από αυτούς θα κάνει το φάουλ. Ο Τελίδας. Time out. Time out που έχει καλέσει ο Πάγκος τον Τζαζ αυτή τη φορά. 45-40, 6 και 3 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στον Καρίνα. Καθόλου κρίνει την επιστροφή. Μάλιστα. Πανδύρας είναι στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο είχε κερδίσει το φάουλ. Θα μας ξεχυθεί για μία ακόμα φορά στο ανοιχτό γήπεδο. Στο ανοιγμένο μάλλον γήπεδο από τον ίδιο. Και σωστά. Είναι άστοχος. Θέλω παραλίγο να μπει μέσα. Δεν πήγε όπως. Παντής. Λίδας. Τον Παντή, ο Δοντίδης, πάλι πλάτη, ψηλότερο αντίπαλο τον Δελανδρέα. Πέρασε με κάποιο τρόπο όμως και έχει αποσπάσει ένα ακόμα φάουλ από τον ίδιο. Έχει τον ίδιο τον εαυτό, τον Δελανδρέα. Δεν πήρε το φάουλ τον εαυτό του. Όπως το ξεπέρασε τον εαυτό σου, ας πούμε, με την κυριολεκτική έννοια. Δεν έχω ιδέα τι λέω. Άστοχο στην πρώτη παρόλα αυτά. Βαχιδάδης έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Αλεξιάδη. Άστοχο στη δεύτερη. Σπίτις έτρεξε και μάζεψε το αμυντικό rebound. 3-2 λοιπόν τα φάουλ. Σπίτις. Πέρασε ανάμεσα από δύο. Τράγκα στη γωνία για να είναι μια προσποίηση. Δεν θα πάρει το μακρινό τίποτο. Ζήτησε δύο τρίπλα βήματα και την τρίπλα ο Δοντίδης. Καλαθάς πήρε την μπάλα από τον Σκούδη, ο οποίος έπεσε. Δεν κατάφερε να βάλει το καλάθι. Ο Θιάδης. Ο Δοντίδης. Λίδας σε ένα φλότ με το ένα χέρι. Άστοχος. Φλότερ συνήθως με το ένα χέρι είναι. Έβαλε με τον εαυτό του ο Λίδας. Μανδύρας. Το παιχνίδι έχει ψηλό τέμπο κατά περιόδους και διανύουμε μία από αυτές. Μανδύρας. Έχουμε τον Ανδρέα, καλό πάση στην game. Κλείδης έκανε μια προσπίση, πέρασε μέχρι μέσα και φάλα τον Βαχιάδη στην εκκίνηση της προσπάθειας του προσωπικού του αντιπάλου. Τρίτο, Αντώνη. Τρίτο φάλος στον παίκτη το οποίο το έκανε. Έχει πει τη μετρία. Τράγκας.
6 δευτερόλεπτα, πολύ από εκεί λέει ο Αξάς. Αναφερόμενο στην ανισορροπία στην οποία οδηγήθηκε η ομάδα του Φάιντερς. Πρώτα θα βρέθηκε το ελεύθερο σουτ, αλλά στόχησε ο Καλαθάς. Βαφιάδης, Βαντής. Πάλι Βαφιάδης. Στα 13 δευτερόλεπτα πέρασε μέχρι μέσα. Παραλίγο Καλάθι και φάουλ. Τι Καλάθι και φάουλ. Με το που ξεκίνησα να λέω παραλίγο, λέω τώρα θα μπει, δεν θα μπει. Αλλά είχα ήδη ξεκινήσει να το λέω. 47-40 λοιπόν. Καλώς έχει κάτσει τις σκάλες. Έστωγος. Και στη βολή θα παίξει στον Τζαζ. 48-40. Είναι 8, έχουμε περάσει το τελευταίο πεντάλεπτο. Τον Ανδρέας, Βαντήρας. Βρακάς. Θα λέξουμε τον Λάμπα σου για 3. Εύστοχος, μεγάλη ανάσα, το χρειάζεται αυτό το τρίπλο οι Titans. Σαν οξυγόνο, 48-43 στο συν 5 πλέον η Jazz. Για 3 θέλει να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα που απέναντι στον Τελανδρέα. Είναι άστοχος επιθετικό rebound από τον Οδοντίδη. Ένα jump shoot εύστοχο από τον Παρισάκη. Κοιτάξτε πως κάνει ο Οδοντίδης. 50-43. Φίλης. Όπως θα λέει η Σέντρο, το έχεις βρει μέχρι του. Και ο Τράκης κάτω είπε στη δεύτερη φάση σου για 3. Εύστοχο! Λουτουσιώνει τα νέα του σε κάτι θετικό για την ομάδα απέναντι στον Οδοντίδη. 50-46. Δυνατές συγκινήσεις ενώ πλησιάζουμε σιγά στην τελική ευθεία του παιχνιδιού. Μπαντής, πάρει ένα σκρίνο που πάει αντίθετα από αυτό. Κύριος Παπαθελίδας, πίσω πάρει τώρα την μπάλα από τον Δοντίδη. Ένα τζάμπι, τι αυτό μέσα! 52-46 είναι σιτάλε ευστοχίας στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Και από τις δύο ομάδες. Τράκας. Λεμπέρας είναι ένα σκρίνο στο Παντήρα Τσβίδης. Στα 10 τώρα πέρασαν έτσι από 2, θα μετρήσει αν μπει! Δεν θα μπει, 2 βολές! Φάουλ που έχει ρωτήσει το Δούλια. Έβαλε με τον εαυτό του ο Βαντήρας που δεν έβαλε το καλάθι. Δικαιολογημένα ο οποιοσδήποτε θα ήθελε να μπει αυτό το καλάθι. Γενικά σε αυτή τη στιγμή που είναι η χρονική. Έσβαμε στην πρώτη Βαντήρας. Χειροκρήματα και συγχαρητήρια από τον Αξά στον πάγκο. Έστω από τη δεύτερη. Ηχητικό εφέ και επιφώνημα. Να τον επίσης παίξει τον respect. 52-48. Βαφιάδης. Στην πάσα από την κορυφή. Ξεκινάει μια επίθεση. Ο Παντελίδας πάει πάρα πολύ αποφασιστικά μέχρι μέσα. Είναι άστοχος. Θα σμπρώξει την μπάλα του Φλίδης. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Έχει σμπρώξει και ο Παντελίδας. Εκεί μιλάμε για σμπρώξιμο, για όθηση της μπάλας. Δύο βολές θα είναι θετικό, είναι ακόμα αυτό. Δύο βολές στο νούμερο 1. Έχουνε... δοθεί βολές, στο λάπα. Άφαγος στην πρώτη λάπα. Θα δώσει και θα στον αέρα η μπάλα, ανέφερε ο Ρέχαμπης. Κάσε όμως στη δεύτερη λάμπας. Κανονικά σε επιθετικά φάουλ δεν δίνονται πολλές. Θα το δίνεις. Στο μπασκετάκι. Μπαντής. Ανέφερε με τη γωνία. Με τον Δούγια. Ο Δίδης πέρασε από την baseline. Πήγε ένα jump shoot σημαντικό στη λήξη του Βόντζου Βίδης. Άστοχος πάρα πολύ ψηλά. Παντελίδας στο επιθετικό rebound και έχει εκμεύσει το φάουλ. Πώς πήδηξε έτσι αυτός ο άνθρωπος. Οκ. Μια παρατήρηση. Παρατήρηση στον πάγκο των Titans. Βολές για το ελαττήριο μεταμφιεσμένο σε άνθρωπο που ονομάζεται Παντελίδας.
Έστω στην πρώτη. Χειροκροτούμενος από τον πάγκο του. Στη συν 5 η Jazz. Και τώρα στο συν 6. Καλαθάς έχει αράξει εκεί πέρα στην γωνία του. Τράκας βρήκε τη μυθάκι του. 14 δευτερόλεπτα Τσπλίδης. Στη γωνία Τράκας. Νόλου πάση στο Παντήρα. Δεν πήρε το τρίποντο, κοίταξε το καλάθι Τσπλίδης. Καλό πάση στην game. Δεν θα συγκρατήσει όμως ο Λάφας. Πολύ πολύ κρίσιμο λάθος από τον Βάιταν. Και time out που έχει καλέσει στον Titan στους Λίδες θα βάζει με τον εαυτό του για την πάσα που έκανε προηγουμένως 2-16 για τη λήξη. Στο μείον 6 Titans συμπληρωμένα ομαδικά και από τους δύο πλευρές. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η Crunch Time στην οποία έχουμε περάσει και δείτε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, έχουν ένα ακόμα time out να πάρουν οι Titans και δύο οι Jazz. Έχει επιστρέψει Σαρασίτης στο παρκέ και όχι μόνο έχει επιστρέψει, πίεζε τώρα στην επαναφορά μαζί στην κίνηση, έχει πάρει μόνος του μέχρι μέσα, κόπηκε εντυπωσιακά και καθαρά από τον Ανδρέα. Τρία στα 50 δίποτα για Jazz, 8 στα 39, 1 στα 10 τρίποτα και 7 στα 22 για Titans. Κυνηγήσει και περισσότερο το τρίποντο οι Titans, εδώ υπάρχουν βήματα. Αλλαγή κατοχής. Έχουν επιβιώσει μέσα από τα 6 παραπάνω τρίποντα που έχουν πάρει οι Titans. 18 πόντους παραπάνω από τρίποντα. 54-48. Τελευταίο δίλεπτο. Βρεθεί σε ωραία θέση και πήρε την μπάλα και ευστόχησε κάτω το καλάθι του Ανδρέας. Ενδεχομένως η πάσα να ήταν λίγο πιο ψηλή. Ξυπνοξυπνοκρεμαστεί από ότι θα χρειαζότανε και θα έπρεπε. Αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, το καλάθι μπήκε για τους Titans. 54-50, Καθιάδης. Για να βγάλει μια πάση εξεζητημένη, είχε κλειστεί καλά ο Δοδίδης από τον Τσουφλίδη. Λυπής. Δοδίδης έδωσε μπάλα στο κεφάλι του Τσουφλίδη, όλα καλά. Καθιάδης άλλαξε με τον Μπαντή, ωραίο play, βγήκε ταχύτατο, είναι άστομος από τον Καθιάδης. Είχαμε πάει τρεις παίκτες των Titans πέρα που ήταν ο Τράκας, ο οποίος έπρεπε την πάσα. Ταρσίδης. Χρειάζονται σκόρ οι Titans. Αξάς, δεν θα κάνει, δεν θα πάει για το αναποδολογία. Τράκας. Πάλι Τράκας. Αξάς. Και άρα περνάει εκτός. Η μπάλα είναι για Titans. Αξάς την επαναφορά. Βλήδης, 6 δευτερόλεπτα. Τράκας, σουτ για 3, Αρασίδης. Πάρα πολύ σημαντικό. Αμπήκε τα απλό. 54-53. Σχεδόν όλοι όρθιοι από τον πάγκο των Titans. Αυτό το τρίποντο βάζει φωτιά. 8 στα 23 πλέον, Μαφιάδης. Έχει πέσει κάτω, όπα, τους Λίδης πήγε για το κλέψιμο και τον έτσι θα ξεχειδίσει το ανοιχτό γήπεδο και αυτός. Με μια φάση, ένα play που έχει βγάλει παρομοίως πολλές φορές και απόψε ο Θράσος ο Δεντίδης. Τελικά έκανε το φάουλ Μαφιάδης στις βολές. Προσοχή στα φάουλ, λέει ο Καλογύρου, ο οποίος έχει περάσει τον πάγκο εδώ και πολύ πολύ ώρα. Άστοχος η πρώτη βαθιά της, 54-53 παραμένει. Άστοχος η δεύτερη, πομυρική μάχη μεταξύ Τράκα και Παντελίδα, μάχη και μετά την... μεταξύ των δύο μάχη. Προηγήθηκε 24 δευτερόλεπτα τώρα για τους Titans. Να δεχτούν καλάθι, time out. Με τους Jazz, το επικοινωνεί ο Αντιαγνωρίου. Ο Doc. Σαρασίδης. Τσπλίδης. Στα 17 δευτερόλεπτα, τελευταίο λεπτό στην αναμέτρηση. Σαρασίδης. Μέχρι μέσα, κόπηκε από τον Παντή. Ο οποίος ήταν από πίσω, έχει κλειστεί από δύο πατλίδας. Μαφιάδης. Μαφιάδης, σκαστή πάσα. Λίδας. Παντής. Ο Δοντίδης στα 13. Μαφιάδης. Στο time λέει ο Καλογύρος στον Παντήρα. Πράγματι έχουν ζητήσει time out και οι Titans, οι οποίοι είναι πολύ κοντά στο να βγάλουν την άμυνα. 4 δευτερόλεπτα συγκράτησε ο Παντής. Λίδας. Λάθος πάσα. Τράκας. Έβαλε τη χέρια στην μπάλα. Πήρε ο Δοντίδης αλλά δεν μετράει το καλάθι που μπήκε. Η μπάλα μένει στα χέρια των Jazz.
time out που έχουν καλέσει οι Titans στο τελευταίο που είχαν διαθέσιμο. 25,3 βρίσκονται στο μείον 1. Τα πάντα είναι ανοιχτά. Αφάνηκε το σενάριο και για παράταση στη Sonic Arena. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena. Έχουμε ένα μικρό θέμα καθώς κατάφερα να αποσπάσω μερικές πληροφορίες για την επίθεση που θα προσπαθήσουν να βγάλουν οι Titans. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Βανδύνας θα πάρει την μπάλα, θα κατεβάσει, θα δώσει τον Αξά, ο οποίος θα είναι ακροβολισμένος στη γωνία, έπειτα θα κόψει. Μετά το χάνουμε λίγο στη μετάφραση, αλήθεια είναι. Έχω την εντύπωση ότι θα δοθούν και κάποια screen κουδιά και εάν έχω αποσπάσει επαρκώς και σωστά τις πληροφορίες, θα πάνε για δίποντο και όχι για τρίποντο οι Titans, εάν βγουν τα πράγματα σωστά. Σαρασίτης κατεβάζει το μίξι, τώρα δίνει στον Βανδύρα, για να δούμε. Αξάς πάει στη δεξιά γωνία. Πράγματι, για να δούμε. 15 δευτερόλεπτα. Ψάχνει μια πάσα, δεν δίνει στον Αξά τελικά ο Βανδύρας. Βλήτης, 10 δευτερόλεπτα. Αξάς δεν θα πάρει το τρίποντο, μόνο του μέχρι μέσα. Πήγε να κάνει κάτι, πήγε να πάρει το φάουλ. Δεν θα τα καταφέρει, μπάλα περνάει εκτός. 7,2 κατοχή για τους Jazz. Ο Τιμανουήλ, ο οποίος είπε εξακολουθεί το εάν φάνε καλάθι. Time-out. Time-out ζήτησε να πάρει και ο Κοντοτήτης, για να δούμε. Φάουλ σίγουρα πρέπει να κάνουν αμέσως οι Titans. Θα καθυστερούν όμως Μπαντής. Βαζελίδας έχει κερδίσει το φάουλ από τον Αξά. 1,2 δευτερόλεπτα. Ήταν 7 δευτερόλεπτα και κάτι στην διάθεσή τους οι Jazz. Κατάφερα να σπαταλήσουν πάρα μα πάρα πολύ πολύτιμο χρόνο για τους Titans. Και δεν έχουν άλλο time out οι Titans. Ατελείωσε τις βολές. Άστοχος στην πρώτη. Απομένει 1,2. Περίπου τόσα μπέμενε και εάν εξαντούσαν την επίθεση τους Titans στην προηγούμενη φάση. Άστοχος στην τέσσερι. Δεν υπάρχει αμυντικό rebound το παιχνίδι. Δεν θα τελειώσει ακόμα. 0,3 απομένει. Όχι. Όχι. Έχει λίγη. Τελικά έχει τελειώσει το παιχνίδι. 0,0. Τελικό σκορ 54-53. Υπήρχε ένα μικρό κομπούζιο για το τέλος. Δεν υπήρχε χρόνος. Παίκτες αλληλώσουν χαίρονται. Με έναν πόντο ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε ως ντέρμπι και παρέμεινε ως ντέρμπι. Κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι σε χαμηλό σκορ και για τις δύο ομάδες Titans, αλλά δεν τα κατάφεραν να κάνουν το κάτι παραπάνω, την υπέρβαση. Ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες, είναι αυτό που στέλνει τους Jazz στην φάση των 8. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το ακουστικό υλικό σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Evolution. Ευχές για όμορφη συνέχεια να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.